Χαιρετώ βέβαια, παρακολουθώντας με προσοχή, μπορώ να χαρακτηρίσω τη καταπληκτική ομιλία του Βενιζέλου. Χαιρετώ και τις συναδέλφους μου, βουλευτάς, κυρίες υπουργούς, κυρίες υπουργούς, όλους εσάς. Και θα ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία που αναλάβατε πραγματοποιώντας αυτή τη συνέδρια. Συνέδριο που έχει ως αντικείμενο την λεγόμενη ψηφιακή δημοκρατία και το οποίο αποσκοπήσει να γίνει μια συζήτηση σχετικά με τα υπέρ, αλλά και τα κατά της κρίσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Ήδη ο κύριος Εκπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε πάρα πολλούς προβληματισμούς, οι οποίοι προβληματισμοί νομίζω ότι θα απασχολήσουν τις περαιτέρω εργασίες της κυβέρνησης. Είναι βέβαια και αναμφισβήτητο πως η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που διαρκώς εξελίσσεται. Και ακριβώς επειδή εξελίσσεται, οφείλουμε όλοι εμείς να κατανοούμε τις ανάγκες που διαμορφώνονται σε κάθε εποχή και να προσαρμόζουμε αντιστοίχως τη δράση μας. Η δημοκρατία πάντα εξελίσσεται, αφού εξελίσσονται οι πολίτες που αποτελούν και το κέντρο της φιλοσοφίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο πλαίσιο, οφείλουμε όλοι να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που δημιουργούνται και οι οποίες δεν είναι λίγες. Πολύ περισσότερο τη στιγμή που η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς απίστευτα, δημιουργώντας νέες συνθήκες δεδομένες πληροφορίες και της επικοινωνίας. Ωστόσο, θέλω να τονίσω πως η ψηφιακή δημοκρατία δεν έρχεται να αντικαταστήσει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως πολλοί ίσως δεν το πιστεύουν. Μπορεί όμως να συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό πολιτών να συμμετέχει στην παρακολούθηση της λειτουργίας του κράτους, δίνοντας τη δυνατότητα παρέμβασης, όπως για παράδειγμα μέσω από τη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων που ετοιμάζει μια κυβέρνηση. Θα ήθελα ευκαιρία να τονίσω ότι περίπου σε μια ώρα έχουμε Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, που προσθέτουμε νέα άρθρα στον κανονισμό της Βουλής για τη διαφάνεια, με τα οποία άρθρα θα αναρτώνται στη διάρκεια όλες, μα όλες οι αποφάσεις που παίρνει η Βουλή αφενός, όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, όλες τις παρεμβάσεις, όλα τα προεδρικά διατάγματα, όλα όσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αναρτώνται. Είναι μια νέα πρωτοβουλία που πολύ σωστά ο κύριος Αντιπρόεδρος έθεσε, ότι οι βάσεις είχαν μπει από το Σύνταγμα του 2001, το οποίο πράγματι ήταν πρωτοποριακό, όχι μόνο στο σημείο του οποίου έθεσε ο κύριος Αντιπρόεδρος, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα, ώστε να αναγνωρίσουμε όλοι ότι το Σύνταγμα του 2001 ήταν μια δομή στις συνταγματικές αναθεωρήσεις από το 1994. Η ψηφιακή δημοκρατία επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τους αντιπροσώπους τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα και την ανάλογη πληροφόρηση. Οι νέοι μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πληροφορούνται τις εξελίξεις, αλλά και ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτό και εμείς οι πολιτικοί έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Υπάρχουν όμως και προβλήματα. Η ελευθερία στη διακίνηση ιδεών μέσω του διαδικτύου τίνει πολλές φορές να μετατραπεί σε ασυδοσία. Παραδείγματα έχουμε όλοι μας. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Η ανωνυμία επιτρέπει σε κάποιους να συκοφαντούν και να δυσπιμούν. Επιτρέπεται σε άλλους να κυραγωγούν. Επιτρέπεται ακόμη να παρασύρουν νέους και νέες. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να αποτελεί ένα στατικό παράγοντα αυτού την εξέλιξη. Πρέπει όμως να λαμβάνονται και μέτρα προκειμένου να καθίσταται μειούμενος ο αριθμός των περιστατικών αυτών. Διότι κακά τα ψέματα κανένα δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο σκέψη. Εδώ προκύπτει και ένα χάσμα. Χάσμα των γενναίων το λέγαμε παλιότερα εμείς. Ψηφιακό χάσμα το αποτελούν σήμερα και το αποκαλούν σήμερα. Και είναι αυτό μεταξύ των νέων που πέφτουν στα
χαρακτήρα της νέας τεχνολογίας, παρένθεση, τα εγγόνια μου ηλικίας 6 έως 7 ετών, με τις νέες τεχνολογίες έχουν τέτοια προσαρμογή που δεν μπορούσε να φανταστώ ποτέ πριν από μερικά χρόνια. Και οι παλιότερες γενιές επίσπαρτο μας χάρη που απλά μπορούμε και παρακολουθούμε. Ακριβώς αυτό το χάσμα δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση ή αν μου επιτρέπετε στην παρούσα τεχνολογική φάση να προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή δημοκρατία. Η ψηφιακή δημοκρατία είναι το μέλλον. Η ψηφιακή δημοκρατία θα φέρει πιο κοντά τους πολίτες και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Νομίζω όμως ότι δεν θα μπορέσει ποτέ η ψηφιακή δημοκρατία να αποτελέσει την αναπλήρωση της δημοκρατίας των αντιπροσώπων, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Για άλλη μια φορά κλείνοντας, θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.